να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς. Δεν είναι έτοιμη όσο πρέπει και όσο οφείλει να είναι. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα πολλά. Δεν θα ψάξω δικαιολογίες. Σας είπα προηγούμενα για το προσωπικό που μέχρι στιγμής δεν έχει προσληφθεί. Δεν με τον προϋπολογισμό έχουμε εμείς ψηφίσει μια εργολαβία 60.000 για τα πάρκα και την καθαριότητα. Αυτή θέλει διαδικασίες τουλάχιστον 2 μηνών ή 40 ημερών για να προχωρήσει. Και βέβαια, να λέμε και δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το Θεό, είναι και καιρικές συνθήκες που δεν έχουν αφήσει τις λίγες υπηρεσίες που έχουμε να προχωρήσουν. Να σας πω ότι το διαγραμμιστικό μηχάνημα της περιφέρειας, το οποίο χειριζόμουν παλιά εγώ, το έχει ο Δήμος, είναι φορτωμένο 4 ημέρες με μπογιά. Πριν από την παρέλαση είπαμε να γίνει και η κεντρική αρτηρία της Ρόδου και περιμετρικά και ο δρόμος προς το αεροδρόμιο. Είναι από την προπαραμονή της 25ης Μαρτίου φορτωμένο μέσα και λόγω των βροχοπτώσεων δεν μπορεί να πάει μια νύχτα να αρχίσει τις διαγραμμίσεις σε συνεργασία της περιφέρειας με το Δήμο. Έχει βάλει ο Δήμος το προσωπικό, έχει βάλει η περιφέρεια το μηχάνημα, έχει μπογιές και ο Δήμος και η περιφέρεια. Αυτό θα πει συνεργασία. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν είμαι, φυσικά και δεν είμαι ούτε ευχαριστημένος, αλλά πρέπει να καταλαβαίνετε και τις εγγενείς αδυναμίες που υπάρχουν.